Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ. Το σημερινό νομοσχέδιο αποτελείται ουσιαστικά από δύο μέρη. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2016, η οποία ολοκληρώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου και έρχεται σήμερα στην Επιτροπή προς συζήτηση. Το πρώτο μέρος αποτελεί την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2013-34-E και την Οδηγία 2014-95-E και επί της ουσίας αφορά τους κανόνες που σχετίζονται με το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης και την υποχρέωση δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων, των ανωνύμων εταιριών, των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, των ιδιωτικών και ευολογικών εταιριών και των προσωπικών εταιριών, όπου απεριόριστα ευθυνόμενος έτερος είναι και ευολογική εταιρεία, όπως έχουν διαμορφωθεί με τους νόμους 4308 του 2014 και 4336 του 2015. Επί του πρώτου μέρους είμαστε θετικοί. Είναι ορθή η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη καινοτομία από πλευράς του νομοθετήματος παρά τυπικές διατάξεις. Υπάρχουν κάποια σχόλια που θα κάνω στα άρθρα 1 και 4, αλλά στην συζήτηση κατάρθρων. Είναι γενικά λίγα που μπορεί να πει κανείς επί της αρχής του νομοσχεδίου. Όλα τα σχόλια, κύριε Υπουργέ, αντιλαμβάνεστε, είναι επί των άρθρων. Να σημειώσω δύο πράγματα μόνο στο πρώτο μέρος. Καταρχήν, υπάρχει μια αίτηση των συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης των συνεταιριστικών τραπεζών να συμπεριληφθούν στην προβλεπόμενη παράταση, η οποία δίδυνεται στις μεταβατικές διατάξεις για τις δημοσιεύσεις του 2016. Το αναφέρω από τώρα για να το δείτε ως νομοτεχνική βελτίωση. Νομίζω είναι απλό και είναι κάτι θετικό. Επίσης, να κάνω μια σημείωση για το άρθρο 7. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την πρόβλεψη, σύμφωνα με το οποίο εισάγονται ειδικοί κανόνες διαφάνειας για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία. Με αυτή τη ρύθμιση, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούν στο κοινό όλες τις πληρωμές που κάνουν προς την κεντρική κυβέρνηση, την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες τις επιπτώσεις, τις οικονομικές επιπτώσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας στη χώρα. Ως προς το δεύτερο μέρος, αυτό χωρίζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε διάφορα μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει διατάξεις για τη ΜΕΑ και τον ΟΑΣΑ. Το δεύτερο κεφάλαιο ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων. Το τρίτο, θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Το τέταρτο, θέματα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Και το πέμπτο, θέματα τουριστικά. Κύριε Υπουργέ, το τελευταίο καιρό σας έχουμε ασκήσει δρυμία κριτική και στον αναπτυξιακό νόμο, αλλά να λέμε και τα θετικά. Νομίζω είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του κυρίου Υπουργού, αντί να φέρει όλες αυτές τις διατάξεις, όπως κάνουν άλλοι συνάδελφοί του, ως τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια ή ως τροπολογίες σε ένα πολύ μεγάλο νομοσχέδιο, που κατά συνέπεια να μην δοθεί δυνατότητα, όπως έχουμε διαμαρτυρηθεί πολλές φορές στην Ολομέλεια, στους φορείς, στα μέλη των επιτροπών να τοποθετηθούν επί διατάξεων που είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ο κύριος Υπουργός σήμερα κάνει νομοτεχνικά το σωστό και το φέρνει ως αυτόνομο νομοσχέδιο. Θετική πρωτοβουλία. Όπως, κύριε Υπουργέ, ήταν πολύ θετικό προχτές το βράδυ που αρχικά αρνηθήκατε τις 85 σελίδες τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Λυπάμαι που τελικά αυτή εισήχθη. Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση, και θα έπαιρνω την αφορμή από αυτό το νομοσχέδιο να το σχολιάσω, είναι ότι αυτές οι 85 σελίδες που ήρθαν προχτές στην Ολομέλεια θα μπορούσαν να είχαν κατατεθεί σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και να περάσουν αυτά που αφορούν το μεταναστευτικό ως αυτόνομο νομοσχέδιο. Και αν είναι επίγον ή κατεπίγον, καλύτερα να περάσει ως επίγον ή κατεπίγον αυτόνομο νομοσχέδιο, ώστε να δοθεί δυνατότητα στους βουλευτές που γνωρίζουν τα θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, στους φορείς να τοποθετηθούν, παρά να έρχεται ως τροπολογία. Ιδιαίτερα λοιπόν θετικό αυτό που κάνετε σήμερα, κύριε Υπουργέ. Επί του δεύτερου μέρους δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο επί της αρχής. Τα σχόλια μου εξ αντικειμένου θα είναι επί των άρθρων, γιατί είναι όλα θέματα ιδιαίτερα συγκεκριμένα. Να ξεκινήσω με το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αφορά θέματα της ΜΕΑ και θέματα του ΟΑΣΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθείτε να επιτύχετε και στα πλαίσια τα δημοσιονομικής προσαρμογής είναι λογικό μία μείωση του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές τις αρμόδιες, σε αυτές τις υπηρεσίες. Δεν μπορώ όμως να μην σημειώσω, και με την εμπειρία μου ως 2,5 χρόνια υφυπουργός ανάπτυξης αρμόδιος για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας, ότι τα τελευταία χρόνια, θα μου πείτε αναγκαστικά, έχουμε υποστελεχώσει πολύ κρίσιμες υπηρεσίες που διαχειρίζονται εθνικά θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος
Και στις κρίσιμες συνεδριάσεις η Ελλάδα δεν έχει το ειδικό βάρος που θα έπρεπε να έχει. Και αυτό επηρεάζει τη διαπραγματευτική μας θέση σε θέματα τα οποία κατά καιρούς έρχονται στην επικαιρότητα. Δεν μπορώ παραδείγματος χάρη να μην σημειώσω, επειδή μιλάμε για την μόνιμη αντιπροσωπεία στη Γενέβη που ασχολείται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όταν το 2014 μετά από πολλά χρόνια έγινε η ένατη διυπουργική συνέλευση του Οργανισμού Εμπορίου, η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε συνολικά από 5 μέλη, ενώ χώρες του δικού μας μεγέθους και εντός μνημονίου με 60, 80 άτομα και μεγάλες χώρες με 500, 600 άτομα αποστολές που συζητούσαν διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που τελικά αφορούν την ελληνική οικονομία. Επί των άρθρων, κύριε Υπουργέ, τα μικρότερα θέματα θα τα αναφέρω στη συζήτηση επί των άρθρων. Να τονίσω πάντως ότι στο άρθρο 11 υπάρχει μια μεταβατική διάταξη περί άσης αποσπάσεως των ίδιων υπηρετούντων. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υπάρξει ανανέωση του προσωπικού. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει την ίδια μέρα, όπως είναι γραμμένο το άρθρο. Πρέπει να υπάρχει εντός ενός έτους. Και επίσης, κύριε Υπουργέ, αν υπηρετούν πέρα του ενός, αυτοί να επιστρέψουν τμηματικά, ώστε να υπάρξει παράδοση παραλαβή της γνώσης που έχουν κερδίσει κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό στους νέους υπαλλήλους οι οποίοι θα τους αντικαταστήσουν. Γενικά, κύριε Υπουργέ, και αυτό δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, τη σημερινή αφορά όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Είμαστε πολύ κακοί στη διαχείριση της γνώσης που δημιουργεί ο δημόσιος τομέας. Δεν μεταφέρεται σωστά ούτε από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, ούτε από υπουργό σε υπουργό, αλλά πολλές φορές ούτε από μόνιμο αντιπρόσωπο σε μόνιμο αντιπρόσωπο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το αλλάξουμε. Επί του άρθρου 13, να πω κάτι επί της αρχής. Ζητάτε κατά παρέκκληση των διατάξεων του Δημοσιοπαλληλικού Κώδικα τη δυνατότητα απόσπασης και μετάταξης υπαλλήλων από τη Γενική Κυβέρνηση στον ΟΑΕΠ. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό πιθανότατα προκύπτει από υπηρεσιακές ανάγκες. Αντίστοιχες υπηρεσιακές ανάγκες είχαν προκύψει στο παρελθόν σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είμαστε αντίθετοι με τη διάταξη. Όμως είναι αφορμή, κύριε Υπουργέ, και δεν αφορά το Υπουργείο Οικονομίας, να ξανασκεφτούμε γενικότερα το θέμα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού εντός της Γενικής Κυβέρνησης. Κάθε φορά που ένας υπουργός θέλει να δημιουργήσει μια υπηρεσία, αναγκάζεται υποχρεωτικά να πάει κατά παρέκκληση. Και θέλω να σας πω ότι ακόμα και κατά παρέκκληση, μετατάξεις από τη Γενική Κυβέρνηση στον ΟΑΕΠ μπορεί να πάρουν 6 με 12 μήνες να ολοκληρωθούν μέχρι να δημοσιευτούν στο ΦΕΚ, άμα δείτε πώς είναι γραμμένη η διαδικασία που κληρονομήσατε και κληρονομήσαμε κι εμείς. Νομίζω είναι αφορμή κάθε φορά που συζητάμε ειδικές διαδικασίες κατά παρέκκλησης να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βρούμε ένα καλύτερο τρόπο γενικότερα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Κυβέρνησης. Να πάω στο άρθρο, στο κεφάλαιο, μέρος δεύτερο, κεφάλαιο Β, στη διατάξη για το ΕΣΠΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι μετονομάζεται σε επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύησης, τομέα απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας, την υπάρχουσα ειδική υπηρεσία επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Και συστήνεται στο ίδιο Υπουργείο, δηλαδή στο Υπουργείο Εργασίας, άλλες δύο νέες ειδικές υπηρεσίες. Την επιτελική δομή Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την επιτελική δομή του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Άρα από μία δομή πάμε σε τρεις. Και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η λογική αυτής της δημιουργίας νέων υπηρεσιών. Δεν μπορούν να τα βρουν οι υπουργοί μεταξύ τους και θέλει ο καθένας να έχει τη δική του υπηρεσία ΕΣΠΑ. Το ίδιο θα πω και για την ειδική υπηρεσία που ιδρύονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Την επιτελική δομή ΕΣΠΑ τομέας ενέργειας και την επιτελική δομή Υπουργείου Περιβάλλοντος τομέα περιβάλλοντος. Ούτε εκεί μπορεί να τα βρουν ο κ. Κουρλέτης με τον κ. Τσιρόνη. Και κάθε φορά που ένας υπουργός με ένα υφυπουργό δεν μπορεί να τα βρουν, θα δημιουργούμε μια νέα ειδική υπηρεσία ΕΣΠΑ. Επίσης, κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε στην παράγραφο 5 του άρθρου 14, όπου με την παρούσα τροποποιείται η ΠΙΣ 33 του 2006, που έχει παύσει τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Εσείς με αυτή τη διάταξη δίνετε μια γενική και οριζόντια εξαίρεση στην πρόσληψη υπαλλήλων οι οποίοι πληρώνονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με αυτή την τροπολογία? Ποιους θέλετε να προσλάβετε? Το γενικό λογιστήριο του κράτους δεν κάνει κάποια σχετική αναφορά.
Να αναφέρω επίσης και την παράγραφο 11 του άρθρου 14, στο οποίο υπάρχει αντίδραση των εργαζομένων της ΜΟΔ. Θα ακούσουμε τους φορείς την Τετάρτη και θα τοποθετηθώ συγκεκριμένα στη συζήτηση επί των άρθρων. Στο μέρος Γ είναι θετικές οι προβλέψεις για την απλοποίηση διαδικασιών και την απελευθέρωση επαγγελμάτων. Δίνει και διάφορες παρατάσεις στην προσαρμογή διαφόρων επαγγελματιών σε ισχύοντες διατάξεις που από ό,τι φαίνεται χρειάζεται. Για το άρθρο 17 έχει κατατεθεί ένα υπόμνημα από τους εργολήπτες ηλεκτρολόγους και τους καλέσαμε να έρθουν εδώ στη Βουλή την Τετάρτη να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Να ρωτήσω κύριε Υπουργέ επίσης για το άρθρο 20. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε εκεί. Θέλετε να δοθεί αποζημίωση εκαθάρισης στο ΝΕΟΜΕΧ σε εργαζόμενους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν την εκαθάριση του ΕΟΜΕΧ? Δηλαδή τελειώσαν κανονικά την υπηρεσία, συνταξιοδοτήθηκαν κανονικά και επειδή τέθηκε σε εκαθάριση θα πάρουν αναδρομικά μια αποζημίωση? Να μας το εξηγήσετε, μπορεί να είναι σωστή η διάταξη, δεν την καταλαβαίνουμε. Συμφωνούμε με το άρθρο 21. Είναι πολύ ορθό ότι δίνεται μια παράταση στις απαιτήσεις για τις ελάχιστες διαστάσεις των προβλεπόμενων διαμερισμάτων και χώρων για τους αρτοπίους. Ωστόσο, στο μέρος Δέλτα, θέλω να τονίσω το άρθρο 28, το οποίο καταργεί ένα νόμο που εσείς ψηφίσατε το 2015, με το οποίο καταργείται την προσωπική ευθύνη αναδρομικά των μετόχων εταιριών για οφειλές των εταιριών τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Αν αυτές οι εταιρείες κλείσανε, δεν πληρώθηκαν, δεν μπορείτε πλέον να δώσετε προσωπική ευθύνη με τη διάταξη που θα ψηφίσουμε σήμερα στους μετόχους. Θετικό πάντως, γιατί με τις διατάξεις που είχαν δοθεί προσωπικές ευθύνες σε μετόχους εμποδιζόταν η ίδρυση νέων εταιριών και η επιχειρηματικότητα. Κακώς ψηφίσατε τη διάταξη πέρυσι του 2015. Ως προς τα άρθρα του τουρισμού, θα τοποθετηθεί και πιο συγκεκριμένα η αρμόδια τομεάρχης κυρία Ραμπατζή. Γενικά προβλέπει αποσπασματικές και ίσονες σημασίες διατάξεις. Κατά τα άρθρα, 29, 30, 31, είναι ορθόν, είμαστε θετικοί επί της αρχής. Έχουμε όμως θέματα και θα θέλουμε να τα συζητήσουμε στην κατάρθρο συζήτηση. Στο άρθρο 37, γιατί τα έσοδα των καζίνο τα οποία δίδονταν κατευθείαν στον ΕΟΤ τώρα θα δίδονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και δεν είναι αυτόματη η πληρωμή. Όταν κάτι πάει σε κωδικό του γενικού προϋπολογισμού δεν σημαίνει ότι είναι δεδομένο ότι ο φορέας θα το απορροφήσει σχετικά, γιατί μπορεί αυτό κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς αναθεωρούνται οι κωδικοί από το γουλκού, να μην δοθούν. Ως προς το άρθρο 38, να ρωτήσω γιατί αυτές οι διαρκείς παρατάσεις στην απογραφή του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Δίνουμε τριετή παράταση για να γίνει μια απογραφή μιας εταιρείας που έκλεισε και έχει μεταφερθεί στο Υπουργείο Τουρισμού. Δηλαδή τι έχει παραλάβει το Υπουργείο Τουρισμού, δεν γνωρίζουμε? Θέλει τρία χρόνια για να γίνει αυτό? Δεν το αντιλαμβάνουμε. Κλείνοντας, για να είμαι εντός χρόνου, γενικότερα θέλω να πω ότι η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του ΚΑΤΟΥ σε πολλά σημεία δεν μας λέει συγκεκριμένα το κόστος των διατάξεων που ψηφίζουμε. Συστήνουμε νέες ειδικές υπηρεσίες, συστήνουμε επιτροπές και δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιο θα είναι το κόστος. Θα θέλαμε κύριε Υπουργέ να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό. Πάντως επί της αρχής η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει θετικά για αυτό το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε.